Θα λύσουμε μία ανίσωση που ανάγεται σε πολυονυμική ανίσωση. Θα ασχοληθούμε δηλαδή με τις ανισώσεις που ανάγονται σε πολυονυμικές. Η ανίσωση είναι αυτή, χ δια 3 χ μείον 5 μικρότερο ίσο του 2 δια χ μείον 1. Για να λύσουμε αυτή την ανίσωση θα πρέπει να τη μετασχηματίσουμε έτσι ώστε να λύσουμε τις πιο απλές ανισώσεις που είναι πολυονυμικές. Εδώ δεν θα γίνει ακριβώς πολυονυμική, θα γίνει ρητή. Τι κάνουμε λοιπόν? Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο πρώτο μέλος και κάνουμε τα κλάσματα ομώνυμα. Έτσι έχουμε ένα κλάσμα στο οποίο παραγοντοποιούμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή. Όπως πάντα βάζουμε περιορισμούς, θέτουμε τους παρονομαστές διάφορους του μηδενός. Έχουμε δηλαδή 3χ μείον 5 διάφορο του μηδενός, δηλαδή 3χ διάφορο του 5, δηλαδή χ διάφορο του 5 τρίτα. Και επίσης χ μείον 1 διάφορο του μηδενός, δηλαδή χ διάφορο του 1. Για να μην ξαναγράψουμε, την ονομάζουμε 1 και λέμε 1 ισοδύναμα και μεταφέρουμε το κλάσμα του δεύτερου μέλους στο πρώτο μέλος και έχουμε χ δια 3χ μείον 5, μείον 2 δια χ μείον 1 είναι μικρότερο ίσο του μηδενός. Στη συνέχεια κάνουμε τα κλάσματα ομώνυμα. Μπορεί κάποιος να τα κάνει κατευθείαν. Εγώ βάζω καπελάκια για να είναι πιο εύκολο σε κάποιον που δυσκολεύεται να κάνει τις πράξεις. Κάποιος που έχει αυτοπεποίθηση δεν βάζει καπελάκια. Χ επί χ μείον 1 στον αριθμητή διά χ μείον 1 επί 3 χ μείον 5 και στο δεύτερο κλάσμα έχουμε 2 επί 3 χ μείον 5 και παρονομαστεί τον ίδιο. Όλο αυτό είναι μικρότερο ίσο του μηδενός. Τα κλάσματα είναι ομώνυμα, οπότε τα μετατρέπουμε σε ένα κλάσμα και έχουμε χ επί χ μείον 1 μείον 2 επί 3 χ μείον 5 διά χ μείον 1 επί 3 χ μείον 5. Στον αριθμητή κάνουμε τις πράξεις και τι προκύπτει. Στον παρονομαστή δεν κάνουμε τις πράξεις, μας αρέσει που είναι παραγοντοποιημένος ο παρονομαστής. Μετά από πράξεις, στον αριθμητή προκύπτει χ τετράγωνο μείον 7 χ και 10 και τον παρονομαστή τον αφήνουμε ως έχει. Εδώ έχουμε δύο επιλογές. Είτε να αφήσουμε τον αριθμητή ως έχει και να βρούμε το πρόσημό του, είναι τριώνυμο, είτε να τον παραγοντοποιήσουμε. Ποιες είναι οι ρίζες του αριθμητή? Το άθροισμα των ριζών είναι ίσο με μείον β προς α, άρα είναι 7 και το γινόμενο των ριζών είναι γ προς α, άρα είναι 10. Θέλουμε δύο αριθμούς που να έχουν άθροισμα 7 και γινόμενο 10. Ποιοι είναι αυτοί οι αριθμοί? Οι ρίζες του αριθμητή είναι το 2 και το 5. Μπορεί κάποιος να τις βρει υπολογίζοντας τη διακρίνουσα και χρησιμοποιώντας τους τύπους, μπορεί όμως να σκεφτεί και να υπολογίσει τις ρίζες νοερός με το S και το P. Με οποιονδήποτε τρόπο θα βρει ότι οι ρίζες είναι το 2 και το 5. Το τριώνυμο που έχει ρίζες το 2 και το 5 μηδενίζεται αν το χ είναι 2 ή το χ είναι 5 και έξω από τις ρίζες είναι ομόσημο του α, δηλαδή είναι θετικό και μέσα στις ρίζες είναι αρνητικό. Υπάρχει κι άλλος τρόπος να βρούμε το πρόσημο του χ τετράγωνο μείον 7 χ και 10. Και εδώ είναι το χ. Ο δεύτερος τρόπος να βρούμε το πρόσημο του ψήσον χ τετράγωνο μείον 7 χ και 10 είναι να χαράξουμε τη γραφική παράσταση. Πώς θα είναι η γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης? Η γραφική παράσταση του αλφα χ τετράγωνο και βήτα χ γάμα είναι μια παραβολή που ανήκει σε κάποια από αυτές τις 6 περιπτώσεις. Εδώ επειδή έχουμε αλφα θετικό και δέλτα θετικό έχουμε την πρώτη περίπτωση, οι ρίζες είναι το 2 και το 5. Φτιάχνουμε λοιπόν τη γραφική παράσταση πρόχειρα. Η γραφική παράσταση είναι κάπως έτσι και το ερώτημα είναι πότε το χ τετράγωνο μείον 7 χ και 10 είναι θετικό, δηλαδή πότε το ψ είναι θετικό, για ποια σημεία αυτής της γραφικής παράστασης έχουμε ψ θετικό, κάθε σημείο έχει ένα χ και ένα ψ. Το ψ είναι θετικό για αυτά τα σημεία και για αυτά τα σημεία. Όταν λοιπόν το χ είναι από το μείον άπειρο μέχρι το 2, το ψ είναι θετικό. Όταν το χ είναι από το 5 μέχρι το συνάπειρο, το ψ είναι θετικό. Αυτή η γραφική παράσταση μας λέει πότε το ψ είναι θετικό, για ποια χ και πότε το ψ είναι αρνητικό. Το ψ είναι αρνητικό για τα χ που ανήκουν στο 2, 5. Όπως μας το λέει αυτή η γραφική παράσταση, μας το λέει και αυτός ο πίνακας προσήμων. Μπορεί κάποιος να θυμάται ότι
αν το τριώνυμο έχει δύο ρίζες, έξω από τις ρίζες είναι ομόσημο το α και μέσα ετερόσημο, ή μπορεί κάποιος να σκέφτεται αυτή τη γραφική παράσταση και να βρίσκει έτσι ότι για τα χ που είναι έξω από τις ρίζες το ψ είναι θετικό και για τα χ που είναι μέσα στις ρίζες το ψ είναι αρνητικό. Στη συνέχεια βρίσκουμε το πρόσημο του χ πλην 1 και του 3χ πλην 5, είναι εύκολο αυτό. Το χ πλην 1 είναι θετικό αν το χ είναι μεγαλύτερο του 1 και το 3χ πλην 5 είναι θετικό αν το 3χ είναι μεγαλύτερο του 5, αν το χ είναι μεγαλύτερο του 5 τρίτα. Όλα αυτά θα τα βάλουμε σε αυτόν τον πίνακα προσήμων αυτής της παράστασης. Έχουμε το χ, το χ τετράγωνο μείον 7χ και 10, θα συμπληρώσουμε το πρόσημό του στην πρώτη γραμμή, το χ πλην 1 στη δεύτερη γραμμή, το 3χ πλην 5 στην τρίτη γραμμή και τέλος το κλάσμα χ τετράγωνο μείον 7χ και 10, δια χ πλην 1 επί 3χ πλην 5. Δίνουμε στον πίνακα τις τιμές που αυτές οι παραστάσεις αλλάζουν πρόσημο, ή μηδενίζονται ή δεν ορίζονται. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να βάλουμε τις τιμές αυτές με αύξουσα σειρά, δηλαδή έχουμε να βάλουμε τις τιμές 2, 5, 5 τρίτα και 1. Ποια είναι η πιο μικρή από όλες αυτές τις τιμές? Η μικρότερη είναι το 1, στη συνέχεια είναι το 5 τρίτα, το 2 και το 5. Δεν πειράζει που δεν έχουμε εδώ μια καλή αναλογία, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να φανεί για ποιες τιμές του χ αυτό το κλάσμα δεν ορίζεται. Έχουμε βρει προηγούμενα ότι αυτό το κλάσμα δεν ορίζεται για χ διάφορο του 5 τρίτα και για χ διάφορο του 1. Αυτό πρέπει να φανεί εδώ στον πίνακα. Πώς θα φανεί? Κάτω από το 5 τρίτα βάζουμε μία διπλή γραμμή, το ίδιο και κάτω από το 1. Η διπλή γραμμή δηλώνει ότι το χ δεν μπορεί να πάρει την τιμή 1 ούτε την τιμή 5 τρίτα, ενώ για παράδειγμα την τιμή 2 μπορεί να την πάρει το χ και σε αυτή την τιμή μηδενίζεται το τριώνυμο χ τετράγωνο μείον 7χ και 10. Πώς θα φανεί αυτό? Βάζουμε εδώ ένα 0. Αυτό σημαίνει ότι το χ τετράγωνο μείον 7χ και 10 γίνεται 0 αν το χ πάρει την τιμή 2 και την τιμή 5. Δεν μπορούμε να δώσουμε στο χ την τιμή ούτε 1 ούτε 5 τρίτα, γιατί τότε θα βγει 0 ο παρονομαστής. Και ένα κλάσμα δεν μπορεί να έχει παρονομαστή ίσο με το 0. Τραβάμε τις γραμμές προς τα κάτω, μονές γραμμές όμως, και επειδή ο αριθμητής του κλάσματος μηδενίζεται για χ ίσον 2 και για χ ίσον 5, βάζουμε και εδώ 0. Τώρα ξέρουμε πού μηδενίζεται αυτό το κλάσμα και πού δεν ορίζεται. Φαίνεται στον πίνακα. Αυτό που μένει είναι να συμπληρώσουμε τα πρόσημα αυτών των όρων. Το χ τετράγωνο μείον 7χ και 10, τι πρόσημο έχει? Μπορούμε να δούμε εδώ το πρόσημό του ή εδώ όπως το έχουμε εξηγήσει. Έξω από τις ρίζες είναι συν, δηλαδή έξω από το 2 και το 5 είναι συν και ανάμεσα στις ρίζες είναι πλην, είναι αρνητικό. Έξω από τις ρίζες είναι θετικό και μέσα στις ρίζες είναι αρνητικό. Τώρα το πρόσημο του χ μείον 1. Πού θα βάλουμε συν? Πότε το χ μείον 1 είναι θετικό? Το βλέπουμε εδώ. Για χ μεγαλύτερο του 1, το χ μείον 1 είναι θετικό, άρα από το 1 και δεξιά θα βάλουμε συν. Και από το 1 και αριστερά θα βάλουμε πλην. Το 3χ πλην 5 είναι θετικό όταν το χ είναι μεγαλύτερο του 5 τρίτα, δηλαδή σε ποιες στήλες θα βάλουμε συν. Δεξιά από το 5 τρίτα θα βάλουμε συν και αριστερά από το 5 τρίτα θα βάλουμε πλην. Και τέλος, θέλουμε να βρούμε το πρόσημο αυτού του κλάσματος. Σκεφτόμαστε ότι για τα χ που ανήκουν από το μείον άπειρο μέχρι το 1, ο αριθμητής είναι θετικός, ο παρονομαστής είναι γινόμενο δύο αρνητικών αριθμών. Έχουμε λοιπόν συν δια συν. Πλην επί πλην κάνει συν. Συν δια συν είναι ίσο με συν. Εδώ έχουμε αριθμητή θετικό και ο παρονομαστής είναι συν επί πλην που μας κάνει πλην. Αριθμητή θετικό και παρονομαστή αρνητικό, έχουμε αρνητικό κλάσμα. Εδώ που έχουμε 3 συν, τι θα βάλουμε? Θα βάλουμε συν. Εδώ που έχουμε 1 πλην, θα βάλουμε πλην. Και εδώ που έχουμε 3 συν, θα βάλουμε συν. Κοιτάζουμε την ανίσωση 2, ας ονομάσουμε 2 αυτή την ανίσωση για να μην την ξαναγράψουμε. Λέει, πότε το κλάσμα είναι μικρότερο ή ίσο του μηδενός? Αυτό ρωτάει. Τι θα απαντήσουμε? Πότε αυτό το κλάσμα είναι μικρότερο ίσο του μηδενός? Θα κοιτάξουμε τα πρόσημα.
Για ποια χ είναι λοιπόν αυτό το κλάσμα μικρότερο του μηδενός? Το χ θα ανήκει από το 1 μέχρι το 5 τρίτα. Στο 1 και στο 5 τρίτα θα βάλουμε ανοιχτό ή κλειστό διάστημα. Είπαμε ότι το κλάσμα αυτό δεν ορίζεται στο 1 και στο 5 τρίτα, άρα θα βάλουμε ανοιχτό διάστημα. Ένωση, τα χ που ανήκουν στο 2,5, εδώ θα βάλουμε όμως κλειστό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι το σχολικό βιβλίο δεν το λύνει κατά αυτόν τον τρόπο, δεν σταματάει σε αυτή την ανισότητα, αλλά κάνει κάτι άλλο. Ας αναφέρουμε λίγο και το δεύτερο τρόπο, τον οποίο χρησιμοποιεί το σχολικό βιβλίο, αλλά εγώ δεν τον προτείνω. Το σχολικό βιβλίο λύνει με αυτόν τον τρόπο την άσκηση, δηλαδή στο κρίσιμο σημείο εδώ, που είναι αυτή η ανισότητα, οι δύο που την είχαμε κι εμείς, μετατρέπει το πηλίκο σε γινόμενο και λέει το χ πρέπει να είναι διάφορο του 1 και διάφορο του 5 τρίτα. Πότε ένα κλάσμα είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός? Τι πρέπει να είναι ο αριθμητής και ο παρονομαστής για να είναι ένα κλάσμα μεγαλύτερο ίσο του μηδενός? Πρέπει να είναι ομόσημοι, να έχουν το ίδιο πρόσημο, δηλαδή ή να είναι και οι δύο θετικοί ή να είναι και οι δύο αρνητικοί. Το ίδιο όμως ισχύει όταν και το γινόμενο είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι ισοδύναμα ή χρειάζεται κάποια μικρή διόρθωση? Πρέπει και το β να είναι διάφορο του μηδενός, γιατί αν τυχόν το β είναι 0, αυτό θα βγει ότι είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, αλλά αυτό όχι. Αν χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή την ιδιότητα, τότε αυτό το κλάσμα μπορούμε να το μετατρέψουμε σε γινόμενο και να πούμε το γινόμενο είναι μικρότερο του μηδενός και να βάλουμε αυτούς τους δύο περιορισμούς. Να φτιάξουμε το ίδιο πινακάκι που φτιάξαμε και εδώ, που έχουμε συν 0, πλην 0 κλπ. Δεν έχει τραβήξει εδώ τις γραμμές, δεν έχει τραβήξει διπλή γραμμή για να δείξει ότι δεν ορίζεται στο 1 και στο 5 τρίτα, το έχει γράψει εδώ. Και η απάντηση είναι η ίδια, είναι αυτή. Με το δεύτερο τρόπο επαληθεύεται και ο τίτλος που δώσαμε. Είπαμε ανισώσεις που ανάγονται σε πολυονημικές. Εδώ αυτή την ανίσωση τη μετατρέψαμε σε μια πολυονημική ανίσωση. Εδώ όχι. Έχουμε μια κλασματική ανίσωση θα μπορούσαμε να πούμε. Εγώ όμως προτείνω αυτό τον τρόπο. Δεν χρειάζεται να το μετατρέψουμε σε γινόμενο. Δεν υπάρχει λόγος. Μπορούμε να απαντήσουμε με αυτόν τον πίνακα και εδώ να διευκρινίσουμε μόνο ότι στον πίνακα είναι καλύτερο να βάλουμε αυτές τις διπλές γραμμές και έτσι να έχουμε ανοιχτό στο 1 και στο 5 τρίτα. Δεν πρέπει αυτό να το ξεχάσουμε. Αν όμως κάποιος προτιμά, μπορεί να το λύσει και με το δεύτερο τρόπο.